Δέλτα. Ροές και καταγραφές στο ατομικό κανάλι. Ερώτηση πρώτη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κατερχόμενων και των ανερχόμενων ροών ενέργειας? Όπως από τις ιερές πηγές των βορρά. Παραλαμβάνεις και αφομοιώνεις. Έτσι και από τις ιερές δομές του νότου παραλαμβάνεις και αφομοιώνεις. Προηγείται η κάθοδος από τον βορρά γιατί το κάτω έχει εδρεωθεί, έχει κτιστεί, έχει αγκυροβολήσει. Οι ενέργειες ανεβαίνουν από τα χτισμένα μετά από βαθιές διεργασίες. Η διαφορά είναι ότι το κάτω έχει δομηθεί, έχει φτιάξει καταστάσεις και μετά μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και ανεβαίνει κάνοντας άλλη εργασία. Αυτό το πνευματικό που κατεβαίνει από το βορρά είναι σε ενέλιξη. Όταν το πνευματικό έρχεται από κάτω, έρχεται σε ανέλιξη. Απελευθερωμένο, απελευθερώνει ό,τι συναντά στο δρόμο του και την κουνταλίνη. Είναι πολύ σημαντική πράξη. Πολλοί επικαλούνται και κατεβάζουν. Λίγοι μπορούν να ανεβάσουν την ενέργεια. Η δυσκολία είναι στο ανέβασμα. Να την ανεβάσεις από κάτω προς τα πάνω. Δεύτερη. Γιατί είναι πιο εύκολο ως αίσθηση να παραλάβεις από έξω και όχι από μέσα? Εννοώ το να παραλάβεις μέσα στους φορείς σου, από το εξωτερικό πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, από το κανάλι, σφαίρα που σε περιβάλλει, όπως το Αναστάντα Χριστού, και όχι από μέσα, από το δικό σου κανάλι. Είναι λογικό η ενέργεια που παραλαμβάνεις από έξω να σε ζεσταίνει και να σε τροφοδοτεί. Γιατί εκεί απορροφάς, κουρνιάζεις μέσα της. Όταν η ενέργεια έρχεται από τις ίνες που είναι στον κεντρικό άξονα, κεραία άξονας ρίζες, έρχεται με πίεση στα ενεργειακά κέντρα, στα τσάκρα και βγαίνει μέσα από τους πυρήνες τους και ανοίγει μέσα στους φορείς. Αυτό είναι απείρως πιο δύσκολο και πιο προχωρημένο από το να αρωματίζεσαι τη σφαίρα που σε αγκαλιάζει και σε διαπερνά. Γι' αυτό λένε υπό τη σκέπη της Παναγιάς στην αγκαλιά του Χριστού. Είναι ότι το καλό, το δυνατό, μας περιβάλλει. Και εμείς είμαστε προστατευμένοι και κουρνιασμένοι. Όταν λειτουργούμε από μέσα προς τα έξω, είμαστε εμείς το ιερό, το δυνατό. Είμαστε εμείς οι διαχειριστές, αυτοί που χρησιμοποιούν τη διάκριση. Και φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολο. Τρίτη. Γιατί υπάρχει δυσκολία στην καταγραφή εντυπώσεων στους διαλογισμούς υπηρεσίας? Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στους διαλογισμούς υπηρεσίας κάνουμε δόμηση, σκάψιμο, σκαπάνι. Οι κρούσεις είναι πολύπλευρες και δυνατές. Το σχέδιο διαμορφώνεται. Είναι διαλογισμοί που κυρίως παραλαμβάνεις, δεν καταγράφεις. Και το σχέδιο δεν είναι δομημένο, αλλά διαμορφώνεται. Συνεπώς, είναι λογικό να μην έχεις την ίδια ενορατική
φαντασιακή καταγραφή που έχεις στους διαλογισμούς που δουλεύεις επάνω σε δομημένα κανάλια. Και άρα είναι πιο εύκολες οι παραλαβές. Το κύριο έργο στους διαλογισμούς υπηρεσίας είναι η παραλαβή, όχι η καταγραφή. Να προσέχεις όμως τις καταγραφές σου, γιατί σιγά σιγά δομείς στο ενορατικό κομμάτι. Δηλαδή του δίνεις αξία και κατά συνέπεια συνηθίζεις αυτό το δούνε και λαβήν. Παραλαμβάνεις και βλέπεις. Παραλαμβάνεις και βλέπεις. Και έτσι το χτίζεις. Όμως πρέπει να νιώσεις και τους κραδασμούς αυτούς και να τους ενσωματώνεις σε βάθος, στα επίπεδα που πρέπει. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Μπορεί να μην βλέπεις τον τρόπο της ενσωμάτωσης. Πρόσεξε να μην σε κρατάει η έννοια της καταγραφής στην επιφάνεια απ' έξω, γιατί τότε θα χάσεις τη βήθηση του κραδασμού στα επίπεδα που πρέπει και θα κρατηθείς τον αφρό για να βλέπεις. Δηλαδή, η προσπάθειά σου να καταγράψεις, να δεις, θα σε κρατάει απ' έξω. Οπότε, αυτό που θέλεις είναι ο κραδασμός να βυθιστεί μέσα σου και να δουλέψει στα βάθη. Όταν λοιπόν πεις «αποδέχομαι να μην καταγράψω τίποτα», αυτό σε απελευθερώνει στο να αφαιθείς. Να αφαιθείς πιο βαθιά, από επίπεδο σε επίπεδο. Πιο βαθιά, πιο βαθιά, να κάνεις άνοιγμα μέσα. Άνοιγμα και άλλο. Άνοιγμα προς τα μέσα. Και έτσι ο κραδασμός βυθίζεται. Άρα μετά μπορείς να έχεις μια αισθαντικότητα αυτού που έγινε, αλλά μπορεί να μην έχεις καμία καταγραφή. Τέταρτη. Τι συμβαίνει όταν αναπτύσσονται νέες διευρύνσεις συνείδησης? Όταν η κατάσταση έχει προχωρήσει και έχουν γίνει αλλαγές. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι στο 7ο τσάκρα είναι η σαμπάλα. Όταν είσαι όμως προχωρημένος και στο 1ο τσάκρα της βάσης είναι η σαμπάλα και στο 7 και στο 1 είναι σαμπάλα. Γιατί? Γιατί έχεις και σαμπαλικό φορέα που θα τον ορίζεις στο 7ο και 1ο ενεργειακό κέντρο. Ότι δηλαδή περνάει από αυτά τα ενεργειακά κέντρα. Ποιο πρώτο τσάκρα, ποιου ανθρώπου αντέχει σαμπαλικές ενέργειες? Εάν αντέχει, σημαίνει ότι είσαι μοιημένος. Σημαίνει ότι είσαι πολύ προχωρημένος. Μα αντιστοίχως, πάνω από το 7ο αρχίζουν κοσμικές ενέργειες. Κοσμικός λόγος. Ή συστημικές ενέργειες, ηλιακός λόγος κτλ. Μα αφού η σαμπάλα είναι στο 1ο ενεργειακό κέντρο, σημαίνει ότι στα τσάκρα των ριζών ευθεία κάτω είναι συστημικές και κοσμικές ενέργειες. Ποιος αντέχει οι ρίζες του να έχουν τέτοιες δυναμικότητες? Θα πήγαινε σαν κομπρεσέρ το νευρικό του σύστημα. Εάν τις έχει, σημαίνει πως έχουν προσαρμοστεί οι φορείς του. Και είναι μια πολύ άλλη κατάσταση. Δεν μιλάμε για αστρικό-αστρικό, αλλά για βούδο-αστρικό.
Μιλάμε για έναδο αστρικό. Όπως οι διαλογισμοί μας που είχαν κοσμικές ενέργειες πηγαίναν και δουλεύανε μέσα στο αστρικό. Εκεί οπωσδήποτε υπάρχουν και κάποια τσάκρα στις ρίζες που ανταποκρίνονται.